Πάμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, προκειμένου να ανοίξουμε, να φέρουμε στο προσκήνιο θέματα που αφορούν βέβαια ως επιτοπλίστων το Δήμο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με θέματα που αφορούν το αεροδρόμιο Καστελίου. Ένα μεγαλόπνοο έργο που έχει μπει βέβαια σε τροχιά υλοποίησης. Δήμαρχοι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν διευθετηθεί, κάποια θέματα που βαίνουν προς διευθέτηση, ενώ έχουν προκύψει και κάποια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία που γίνονται οι πρόδρομες εργασίες, σωστά, και η κατάσταση του εργοταξίου. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καλός ή κακός, να πούμε η καυτή πατάτα, να πούμε τυχαίο το γεγονός. Έτυχε σε μένα να κατασκευαστεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα αυτή την περίοδο που γίνονται στη χώρα, στο Δήμο. Πιστεύω ότι θα γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της περιοχής, όσο οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το δούμε με προσοχή και να σκεφτούμε ένα πράγμα, γιατί πολλά λέγονται, ακούγονται, ο Δήμαρχος έλεγε άλλα προεκλογικά, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει το... Πρέπει να σκεφτούμε ένα πράγμα. Ένα έργο γίνεται, έχει αυτή τη στιγμή δημοπρατηθεί και εμείς οφείλουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό λοιπόν το έργο, το οποίο γίνεται, δυστυχώς, έγινε εν αγνία του Δήμου. Δεν έχει καμία συμμετοχή ο Δήμος πουθενά. Εγώ έτσι το βρήκα το έργο. Αυτή τη στιγμή τρέχω πίσω από τις εξελίξεις. Τρέχω όμως, δεν σταματάω. Αρκετά πράγματα από αυτά που είδα τα έχουμε διευθετήσει. Όπως. Πάρα πολλά. Όπως, παράδειγμα, σκεφτείτε ότι το 85% της άντλησης του νερού που έχουμε το μεγαλύτερο υδροφόρο ορίζοντα στην Κρήτη ο Δήμος μας, βγαίνει από την ανατολική μεριά του διαδρόμου. Του διαδρόμου που θα γίνει. Και το 80% του νερού που καταναλώνεται γίνεται από τη δυτική μεριά. Και άρδευση και ίδρυυση. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αγωγοί υπάρχουν κάτω από αυτό το διάδρομο που θα κατασκευαστεί. Τεράστια δίχτυα, μεγάλα, μικρά, δίχτυα που ένα δίχτυο ας πούμε, από αυτά ιδρεύει 21 οικισμούς και μέσα στους 21 είναι το Αρκαλοχώρι. Μιλάμε για τεράστια διατομή. Όλα λοιπόν αυτά πρέπει να διευθετηθούν. Βρήκαμε τη χρυσή τομή μεταξύ της εταιρείας, του Υπουργείου και του Δήμου και αυτή τη στιγμή οι μελέτες θα γίνουν από το Υπουργείο, η χρηματοδότηση για τη μετατόπιση των δικτύων θα γίνει από το Υπουργείο με κατασκευαστή την Τέρνα, την εταιρεία που φέρνει. Βρήκατε λοιπόν κατανόηση, συνεργασία. Αυτό το πράγμα έχει λυθεί. Είναι καλή συνεργασία. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο και προσπαθούμε και αυτό να το τακτοποιήσουμε είναι το θέμα της συνέχειας των αγροτικών δρόμων. Από την μια μεριά έχει μια περιουσία, είσαι την περιουσία σου, πας στην περιουσία σου, τώρα θες να πας από την άλλη μεριά για να πας να μαζέψεις ελιές ή το αμπέλι σου, δεν ξέρω τι. Και δεν μπορείς να πας, πρέπει να κάνεις το γύρο όλο. Οπότε... Και μιλάμε για ένα γύρο τεράστιο, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα φτιαχτεί ο περιφερειακός γύρο από το. Οπότε ο σχεδιασμός, κύριε Φραγκάκη, τι προβλέπει? Αυτοί δεν μπορούν να περάσουν, ναι. θα γίνει δρόμος κανονικός, αλλά αυτή τη στιγμή πάμε μέσα από δεδαλώδους δρομάκια, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσουμε να πάνε οι άνθρωποι στην περιουσία της. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Τώρα με τις δύο βροχές που είδαμε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε και δεν είχαμε και έντονα καιρικά φαινόμενα, ας το πούμε έτσι, ήταν ήπια. Αυτό λοιπόν γίνονται μελέτες τώρα, έχουν ξεκινήσει να γίνονται μελέτες να δούμε πού πρέπει να προσανατολίσουμε τα είδετα αυτά τα όμβρια. Σε ποιους αποδέκτες. Υπάρχουν δύο-τρεις λύσεις και πιστεύω ότι μέσα σε κανένα χρόνο θα έχει τακτοποιηθεί και αυτό το θέμα. Ναι, πολύ σημαντικό το θέμα που... Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει μεγάλη κατανόηση και από το Υπουργείο και από την εταιρεία, γιατί είναι δύσκολο και το φοβούνται. Υπάρχει κατανόηση πώς να το διευθετήσουμε και πώς... Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, έχουμε κάνει και κάποιες μελέτες εμείς από τη μεριά του Δήμου. Εντάξει, ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το τονίζω παντού και πάντοτε και όπου βρεθώ, είναι και το θέμα της συμμετοχής του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Θα σας έκανα εγώ τη σχετική πάσα, με προλάβατε. Της εταιρείας η οποία θα κατασκευάσει το αεροδρόμιο. Νομίζω ότι ήταν ένα τόπιμα, ήταν λάθος. διότι ο Δήμος πρέπει να είναι παρόν, ο Δήμος πρέπει να έχει ένα έλεγχο για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται και δεν ξέρω γιατί δεν είχε βέβαια γραφτεί στη Σύμβαση Παραχώρησης και νομίζω ότι έπρεπε να το δουν με μεγαλύτερη προσοχή. Είχατε στείλει και μια σχετική επιστολή. Έχω στείλει επιστολή σε όλα τα υπουργεία. Απάντηση πήρατε? Όχι. Πήρα απάντηση όταν συναντήθηκα με τον Υπουργό. Προφορικά. Ναι. Λέει, δεν το ήξερα, δεν είχε γραφτεί, έκανα το Διοικητικό Συμβούλιο και τώρα δεν μπορώ να το αλλάξω. Μάλιστα. Ίσως σε μια άλλη αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, ίσως να μπορέσει να είναι ο Δήμαρχος μέλος. Κύριε Φραγκάκη, έχετε θέσει και κάποια ζητήματα τα οποία βρίσκονται έξω από την προγραμματική, από την αρχική προγραμματική σύμβαση, όπως για παράδειγμα η σύνδεση του βιολογικού του αεροδρομίου με τον βιολογικό του Καστελίου. Ένα από τα ζητήματα που έχετε ανοίξει έχετε θέσει. Δεν το έχω ανοίξει. Δυστυχώς αυτοί το κλείσανε που δεν έπρεπε να το έχουν κλείσει. Για πείτε μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έρχονται να λένε θα συνδέσουμε 7 οικισμούς. 7 οικισμούς. Πέριξ του αεροδρομίου με το βιολογικό του αεροδρομίου και ο οικισμός που είναι ο μεγαλύτερος και που θα υποστεί και ένα τεράστιο κόστος, που είναι ο οικισμός του Καστελίου, δεν θα συνδεθεί. Δεν τον είχαν υπολογίσει να μπει μέσα σε αυτή την. Εγώ έχω δώσει μάχη γι' αυτό. Έχω δώσει μάχη. Πραγματικά. Είπα, αν δεν μπει το Καστέλλι, κάζους μπέλι για το Δήμο. Τελειωμένα πράγματα. Βρήκαμε τη χρυσή τομή, συμφωνήσαμε και η συμφωνία ήταν δύσκολη. Γιατί ζητήσανε από μένα να κάνω εγώ τα δίχτυα μέσα στους οικισμούς να μου συνδέσουν το Καστέλλι. Το δέχτηκα, γιατί το Καστέλλι πρέπει να συνδεθεί. Το Καστέλλι έχει πρόβλημα σοβαρό. Ναι. Το Καστέλλι με λίγα χιλιοστά βροχής πλημμυρίζει, γιατί είναι και σε ένα ισόπεδο χώρο. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί το Καστέλλι. Κάποια άλλα θέματα που έχετε βάλει πέρα από την ατζέντα της προγραμματικής σύμβασης. Εκείνο που έχω βάλει και το ίσως το πετύχω, γιατί πολλά από αυτά τα πετύχαμε, έτσι. Ένα άλλο που έχουμε βάλει είναι να μπορέσουν να πάρουμε ένα νομικό και ένα μηχανικό με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο, οι οποίοι θα είναι σύμβουλοι του Δημάρχου μόνο για το αεροδρόμιο. Που να έχουν σχέση δηλαδή με το έργο που γίνεται. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς δεν είμαστε ούτε ναυπηγοί, ούτε μηχανικοί. Θέλετε κάποιους ανθρώπους. Θέλουμε κάποιους ανθρώπους να μας βοηθήσουν για συμβουλευτικούς λόγους. Για συμβουλευτικούς σκοπούς. Το οποίο δεν είχε προβλεφθεί αρχικά. Δεν είχε προβλεφθεί αρχικά. Γιατί σε αυτό το πράγμα και ο Δήμος, ας πούμε, υστερεί. Δήμαρχε, είχατε πριν από 2 μέρες συναντήσεις με στελέχη της Τέρνα, σωστά? Εδώ ναι. Εδώ ναι. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ποια ζητήματα? Είχαμε κάποια εξέλιξη, κάτι νέο μπορείτε να ανακοινώσετε? Σοβαρό, όχι. Μιλήσαμε πάρα πολύ για το αντιπλημμυρικό κομμάτι, το οποίο είναι τώρα σε φάση μελετητική. Ναι. Και σας λέω είναι πολύ δύσκολο. Και μιλήσαμε και για κάποια προβλήματα που δημιουργούν τα φορτηγά, τα οποία είναι πέριξ τώρα του αεροδρομίου και έχουν 3-4 οικισμοί που διαμαρτύρονται και έντονα και από σκόνη, από θόρυβο, από ταχύτητα, όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να γίνουν όμως διαφορετικά. Ναι, μπορεί να προσέχουν. Μπορεί να είναι. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Πιο προσεκτικοί, ας πούμε. Γιατί έχουν δίκιο οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται και ειδικά από το κομμάτι της σκόνης. Ναι. Πάσει πάρα πολύ σκόνη. Στο μέτωπο του χρονοδιαγράμματος τώρα, υπάρχουν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί και ίσως καθυστερήσουν λίγο την όλη διαδικασία? Συζητήσαμε για το χρονοδιάγραμμα. Έχουν λίγο, δεν τους είδα πολύ ευχαριστημένους με την έννοια ότι θέλανε να είναι πιο μπροστά τα έργα, να έχουν. Εντάξει, είχαμε τώρα, υποθέτω ότι είχαμε και την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό και είναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, επηρέασε ο κορονοϊός. Εκεί το εστιάζουν ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο μπροστά. Ναι. Αν δουλεύουν τώρα, συγκεκριμένα ακριβώς η φράση που συζητήσαμε με τον πρόεδρο ήταν. Αν δουλεύουν 200 αυτοκίνητα, έπρεπε να δουλεύουν 400. Αυτή την έννοια το λέμε, ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο μπροστά τα πράγματα. Ναι, τώρα, όσον αφορά τα ευρήματα αρχαιολογικά που έχω μιλήσει με αρχαιολόγους, κάποια πράγματα βρίσκονται, αλλά δεν είναι σε κέρια σημεία που να επηρεάσουν. Δεν επηρεάζουν και δεν πάνε πίσω το έργο. Αυτή τη στιγμή, ναι, δεν πάει πίσω το έργο. Έχει εκριζωθεί περίπου το 80% των ελαιοδέντρων. Ναι. Και από τον καινούριο χρόνο θα μπουν και στις κατασκευές μας. Έχουν προχωρήσει κάποιες διανοίξεις, δεν είναι? Έχουν ανοίξει κάποιοι δρόμοι. έχει... Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο δεν έχει ένα δρόμο μεγάλο το οποίο ναι. θα μπορεί να το εφοδιάζει με τα αδρανή, να υπάρχει δηλαδή επικοινωνία. Ο δρόμος, ο βόρειος οδικός άξονας με τη σύνδεση του αεροδρομίου ναι. που θα γίνει με ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο, στη σύμβαση παραχώρησης λέει ότι θα παραδοθεί μαζί με το αεροδρόμιο. Άρα θα καθυστερήσει πάρα πολύ αυτός ο δρόμος. Θα καθυστερήσει αρκετά. Και τώρα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ το δρόμο ο οποίος συνδέει το εργοτάξιο με τον όδυτο οδικό άξονα. Αυτό ναι. ο δρόμος πιστεύω ότι μέχρι την άνοιξη καιρού θα έχει τελειώσει. Οπότε στο χρονοδιάγραμμα δεν θα σας προβληματίζει. Αυτό μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, βέβαια. Ναι. Εμάς, σαν Δήμο. Ναι. Μας δημιούργησε προβλήματα τα οποία κοπήκανε κάποια δίκτυα, ήταν στη μέση του καλοκαιριού, θέλαν να ποτίσουν οι άνθρωποι. Εμείς παρεμβήκαμε σε δύο με τρία, ώστε να γίνουν κόμβοι που δεν τους είχαν καν προβλέψει τους κόμβους. Που ναι. κόβανε ας πούμε τον παλιό δρόμο που συνέδεε το Ηράκλειο με τη Βιάνο. Ο δρόμος πάει προς του Γαζέπι το Μήλο. Αυτά τα καταλάβανε, τα δεχτήκανε, θα γίνουν κάποιοι κόμβοι ισόπεδοι και τώρα έχουμε κάνει μια άλλη προσπάθεια και έχω στείλει μάλιστα επιστολή και στο Υπουργείο Υποδομών και στο Εσωτερικό για άλλες διαβάσεις κάτω από τον δρόμο αυτόν, ο οποίος βέβαια ο δρόμος είναι μεγάλος. Είναι μην... αυτά τα πρόσθετα έργα που δημιουργούνται, ναι, Δήμαρχε. Φαντάζομαι μέσα από τα νέα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε και αυτό, να γίνουν ναι. δύο-τρεις διαβάσεις από κάτω, γιατί ο δρόμος αυτός είναι 37 μέτρα φάρδος. Ναι. Έχει μεγάλο φάρδος. Είναι ένα έργο όμως που δημιουργεί προοπτικές. Αλλάζει η φυσιογνωμία της περιοχής. Αλλάζει, λέει. Λένε όλοι, εσύ Δήμαρχε είσαι τυχερός γιατί κάνεις έργα. Δεν κάνω έργα. Γίνονται έργα για άλλους λόγους. Εγώ έχω πει και στους υπουργούς που συναντιέμαι ότι δυστυχώς είμαι φτωχός συγγενής. Θα με φτωχύνετε πιο πολύ από ότι είμαι. Όταν μου λέτε πήγαινε να φτιάξει αυτό το έργο, πήγαινε να φτιάξει αυτό το δίκτυο, πήγαινε να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, δεν είναι εύκολα πράγματα. Κόβεται και ένα νεκροταφείο. Έχουμε και αυτό το θέμα. Ένα σοβαρό θέμα. Και οφείλουμε να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, διότι ο σεβασμός στους νεκρούς και όλα αυτά είναι μεγάλη υπόθεση. Και για τον κόσμο και για εμάς. Είναι και αυτό ψηλά στην ατζέντα μας. Να βάλουμε κάποιες θεματικές που αφορούν άλλα θέματα του Δήμου. Συμφωνείτε? Θέλετε να πούμε κάτι άλλο για το αεροδρόμιο? Νομίζω το καλύψαμε. Θέματα τα οποία έχουν διευθετηθεί, αλλά θέματα τα οποία βαίνουν προς διευθέτηση, αυτό που είπα και στον πρόλογό μου. Και σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχει μια συνεννόηση και με το. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να το τονίσω από εδώ, αν μπορούμε να καταλάβουμε τη σοβαρότητά του, είναι το θέμα του νερού. Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι και για μας και για το Δήμο. Προσπαθούμε, κάνουμε συζητήσεις, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί όπως καταλαβαίνετε εμείς έχουμε μια ΔΕΙΑ στο Δήμο μας και όταν είσαι στο Δήμο μέσα και όλα τα έργα και ο εφοδιασμός πρέπει να γίνει από τη ΔΕΙΑ. Τώρα πού θα πάμε, τι θα κάνουμε? Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τους εφοδιάσουμε, έχουμε την ποσότητα, την αναγκαία που χρειάζονται αυτοί. Και πιστεύω και εκεί να τα βρούμε και να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Τώρα, μαζί με το αεροδρόμιο, έχετε κληθεί να κλείσετε και κάποιες εκκρεμότητες, να τρέξετε και κάποια θέματα μείζωνος σημασίας για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, όπως για παράδειγμα την οικονομική εξυγίανση. Ήταν το πρώτο και το πιο σοβαρό θέμα που υπήρχε στο Δήμο. Όταν εγώ παρέλαβα το Δήμο, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κλείσω τον προϋπολογισμό. Για να τον κλείσω έπρεπε ή να ρυθμίσω ένα χρέος που ήταν σε μια αναπτυξιακή, ήταν περίπου στα 3 εκατομμύρια, ή έπρεπε να μην το δηλώσω, όπως δεν είχε δηλωθεί την προηγούμενη οικονομική περίοδο. Και έτσι είχε κλείσει ο προηγούμενος προϋπολογισμός. Εγώ λοιπόν έπρεπε να κάνω ή μια παράβαση ή να βρω έναν τρόπο να το ρυθμίσω. Δεν ήταν εύκολο και όταν τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι καλά, δεν μπορούμε να λέμε ότι παραδώσαμε 3 εκατομμύρια, 3.300 στην καινούργια Δημοτική Αρχή και αυτά να είναι χρήματα για προγράμματα τα οποία ήταν στοχευμένα και πρέπει να πάνε για ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορούσες καν να τα βάλεις πουθενά αλλού ούτε να αγοράσεις μια τσίχλα. Να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, εγώ τότε άρχισα να ψάχνουμε και να ανέβηκα κατευθείαν στην Αθήνα. Πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί αυτό ήταν και αρμόδιο. Μιλήσαμε με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό. Είπαμε εκεί, αν μπορούσαν να με βοηθήσουν, να το ρυθμίσω με το 5% της ΚΑΠ, των κεντρικών αυτοτελών πόρων που παίρνουν οι Δήμοι. Κάποια στιγμή έγινε οικία, τα βρήκαμε και με το Υπουργείο Εσωτερικών Εργασίας και Οικονομικών, το ρυθμίσαμε με αυτόν τον τρόπο και έτσι μπορέσαμε να εγγράψουμε μόνο τις δόσεις και όχι το σύνολο του ποσού. Υπήρξε λοιπόν ανταπόκριση και βρήκατε λύση. Μετά έπρεπε να ρυθμίσουμε το χρέος της τράπεζας. Ναι. Γιατί αυτό το χρέος ήταν για την εφορία και για το ΙΚΑ. Ναι. Αυτά τα δύο. Η τράπεζα ήταν 770.000. Δεν έπρεπε να ρυθμίσει και αυτό. Βρήκαμε μια χρυσή τομή. Εκεί, εντάξει. Ρυθμίστηκε. Πολλά μπορούμε να πούμε. Πληρώσαμε 500 μέτρητα, παρακαλώ. Ναι. Και γλιτώσαμε τα 270.000. Μάλιστα. Αυτά τώρα στο μέτωπο της οικονομικής εξυγίανσης. Ναι, αυτό είναι όμως. Δεν ήταν μόνο αυτά. Έχουμε και άλλα πράγματα. Βρήκαμε και κάποια κοινοφελή, η οποία είχε και αυτή ένα άνοιγμα κοντά στα 220.000. Και έπρεπε και αυτά να αριθμιστούμε, γιατί βρήκαμε όλο το προσωπικό της κοινοφελούς, τη βρήκαμε με επίσχεση εργασία και δεν πηγαίνανε στη δουλειά τους. Και χάναμε τα βάουτσερ, και χάναμε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα πανικό. Πανικό πραγματικά. Γιατί όλοι λέγανε ήρθε η καινούρια δημοτική αρχή, θα μας τα διορθώσει, θα μας τα φτιάξει. Δεν φτιάχνουν αυτά εύκολα. Δεν έχουμε το ραβδάκι το μαγικό το οποίο μπορεί να φέρνει χρήματα έτσι το πουθενά. Κάναμε λοιπόν, δώσαμε μια βαρύτητα στα έσοδά μας και κάναμε μια, ανεβάσαμε το πρώτο εξάμηνο του 20. Από το πρώτο εξάμηνο του 19 είχαμε μια αύξηση των εσόδων 7,5%, το οποίο μεταφράζεται σε 500.000 ευρώ. Ναι. Και αυτό ήταν που δώσαμε και στην τράπεζα και μπορέσαμε και κάναμε αυτό που κάναμε. Και κάναμε και ένα ορθολογισμό, μια ορθολογική διαχείριση στα έξοδα. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Κοινωνική πολιτική. Έχουμε εστιάσει στα αεροδρόμια, εστιάσαμε στα οικονομικά, κοινωνική πολιτική. Σήμερα είχαμε 25 νέα κρούσματα κορονοϊού σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, 13 στο Ηράκλειο, 7 στα Χανιά, 3 στο Λασίθι και 2 στο Ρέθυμνο. Εκεί στη Μινώα Πεδιάδας πώς πάνε τα πράγματα? Τα πράγματα στο Μινώα Πεδιάδας πάνε καλά, πιστεύω. Στην αντίληψή μου έχει περιπέσει μόνο ένα κρούσμα. Αλλά εμείς είμαστε ένας Δήμος που πρωτοπορήσαμε σε αυτά τα πράγματα. Να φανταστείτε ότι εγώ απολύμανα όλα τα δημόσια κτίρια και τους κεντρικούς δρόμους 2 φορές πριν καν ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά, από την Άνοιξη, τον Μάρτιο. Είχα κλείσει τους έμπορους από τις λαϊκές, τις 2 λαϊκές που έχω. Είχα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, ας πούμε, μέσα στο Δήμο, που πραγματικά ανταποκριθήκανε όλοι και είχαμε μια πάρα πολύ, ας το πούμε, αίσια και εύκολη δουλειά όταν ο κόσμος τα ανταποκρίνεται. Ναι. Και εδώ να τους ευχαριστήσω και δημόσια. Και τώρα ακόμα οι δημότες μας, ας πούμε, υπακούν σε αυτά τα πράγματα και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και πιστεύω ότι θα έχουμε θα υποστούμε το λιγότερο κακό, ας το πούμε έτσι. Απ' την άλλη μεριά τώρα, σαν οικονομική πολιτική, έχουμε κάνει αρκετά κοινωνική πολιτική. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Να φανταστείτε ότι πήρα από την εταιρεία 2 αίθουσες και τις πήγα στα 2 κέντρα υγείας. 2 αίθουσες. Και τις έβαλα απ' έξω για να μπορούν να γίνεται η προεπιλογή όλων των ανθρώπων που είναι ύποπτοι για κρούσμα, να μην μπαίνουμε στο κέντρο υγείας και αν βγει θετικός πρέπει να κλείσει το κέντρο υγείας. Ο έλεγχος γίνεται απ' έξω, στις αίθουσες αυτές και μετά μπορεί να μπεις μέσα αν δεν έχεις τίποτα. Στο κέντρο υγείας τώρα μιλάω. Και στο Καστέλλι και στο Αρκαλοχώρι. Και πήρα και 3 αίθουσες και τις έδωσα στην εκπαίδευση, στο γυμνάσιο του Αρκαλοχωρίου, στο γυμνάσιο του Καστελίου και στο παιδικό του Τραψανού το γυμνάσιο, στο παιδικό Δημαρχία. Του Καστελίου, για να μπορούμε να έχουμε άνεση και να μην έχουμε τον συγχρονισμό με τα παιδιά. Είστε ικανοποιημένος από το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας των δημοτών? Γιατί περισσότεροι τι ζητούν από μια Δημοτική Αρχή? Λύσεων προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητά μου. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή τρέχω 7,5 εκατομμύρια έργα, τεχνικά έργα, όταν έγιναν αυτά τα πράγματα που γίνανε και με το αεροδρόμιο και με την Κοινοφελή, οπωσδήποτε η καθημερινότητα είναι αυτό που αγγίζει περισσότερο το δημότη. Είναι πολύ πιο κοντά στο δημότη. Και είναι το πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Και εγώ δεν ξεχνώ αυτά που λέω και είχα πει ότι η καθημερινότητα μετά από δύο χρόνια δεν πρέπει να συζητιάται, πρέπει να έχει λυθεί όλοι. Έχω ένα πρόβλημα ακόμα όμως στους δρόμους, όσον αφορά την καθημερινότητα. Δεν έχω τα μέσα για να μπορέσω να φέρω στο στάδιο που θέλω εγώ την κατάσταση, ώστε να είναι οι άνθρωποι ευχαριστημένοι. Έχουμε προβλήματα, το παλεύουμε όμως, το παλεύουμε πάρα πολύ. Δηλαδή κεντρικές οδικές αρτηρίες μέσα στις περιοχές. Όχι, αγροτικούς δρόμους. Για αγροτικούς δρόμους, ναι. Και εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσω και δημόσια τους συνεργάτες μου, διότι όλοι παλεύουν για να αποδείξουμε, ας πούμε, ότι δεν ήρθαμε τυχαία, ήρθαμε πραγματικά για να προσφέρουμε και να δώσουμε αυτά που πρέπει να δώσουμε στους δημότες μας. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται ακόμα προσπάθεια και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τώρα τα σκουπίδια, νομίζω ότι πάμε καλά. Ναι. Χρειάζεται το καλύτερο, είναι ο εχθρός του καλά. Εντάξει. Βλέπω έχετε πολλά μέτωπα πέρα από τα αεροδρόμια. Πολλά έχουμε. Ο αγώνας είναι ένας μακρύς δρόμος, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Βέβαια. Και σε μια δύσκολη συγκυρία, προηγήθηκαν χρόνια οικονομικής κρίσης και βιώνουμε τώρα μια συγκυρία υγειονομικής κρίσης με την πανδημία. Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο να έχει υπομονή. Εδώ είμαστε, θα τους λύσουμε τα προβλήματά τους σχεδόν όλα και να πω και δύο πράγματα τα οποία τα λέω πρώτη φορά. Μάλιστα. Το ένα συνέβη σήμερα και το άλλο προχθές. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα. Μπορώ να τα πω. Βέβαια, έχω τέτοια αποκλειστικότητα τώρα για πρώτη φορά και θα σας πω όχι. Λοιπόν, υπάρχει ένα λατομείο στην περιοχή, στο οποίο διαμαρτύρεται ο κόσμος. Είναι εκεί κάποια χωριά όπως είναι η Αποστόλη. Και διαμαρτύρονται και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί φουρνέλα, σκόνη, εφοδιάζεται από εκεί και η εταιρεία που φτιάχνει το αεροδρόμιο. Έχουμε πολλά προβλήματα. Έχω έρθει σε επαφή με το Πολυτεχνείο στην Αθήνα και θα ήθελα να πω και στον κόσμο ότι θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι θα περάσουν να πάρουν κάποιες συνεντεύξεις και πρέπει να τους υποδεχτούν και να τους απαντήσουν κανονικά. Να τους πούνε το πρόβλημα που έχουν, γιατί πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δούμε αν ο επιχειρηματίας που έχει το λατομείο τηρεί τους όρους, πληρεί τα κριτήρια όλα αυτά που βάζουμε και ανάλογα θα πράξουμε. Και θα μας δώσουν και προτάσεις. Μάλιστα. Από το Πολυτεχνείο την Αθήνα. Και η δεύτερη είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι σήμερα είχα μια συνάντηση με τον κύριο Ταβερναράκη, ναι, τον πρόεδρο του ΙΤΕ, ναι, γιατί θέλω να κάνουμε ένα παρατηρητήριο στο αεροδρόμιο μέσα, ναι, το οποίο θα μας υποδείξει και το ΙΤΕ αλλά και το Πολυτεχνείο που θα συνεργαστούμε μαζί με το ΙΤΕ για τους όρους και τι μετρήσεις θα γίνονται, όχι τώρα. Θα ξεκινήσουμε από τώρα, μόλις υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση, ναι, που συμφωνήσαμε, γιατί και το ΙΤΕ είναι θετικό στο να μας βοηθήσει. Θα υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση, να γίνει το παρατηρητήριο που να έχουμε συγκριτικά στοιχεία από σήμερα που δεν δουλεύει το αεροδρόμιο μέχρι, μάλιστα, και μετά που θα ξεκινήσει το αεροδρόμιο να δουλεύει. Ώστε ο Δήμος να έχει το πάνω χέρι σε αυτά και όχι η εταιρεία, όχι το Υπουργείο. Μάλιστα. Αλλά ο Δήμος. Κύριε Φραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τρέχουν οι εξελίξεις. Τρέχουν. Να είστε καλά, Δήμαρχε, να είστε καλά.